σου κάτι. Για έλα εδώ, κορίτσι μου. Τι γίνεται, ε? Τίποτα, έχουμε πιεστεί πολύ. Και δεν είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει, γιατί όντως δεν είναι μία φορά, δεν είναι δύο, δεν είναι πέντε, είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές τι? Που άλλα πράγματα μας λέει στην αρχή, άλλα πράγματα βγαίνουν μετά. Το κάθε πράγμα που θα πει μπορείς να το ακούσεις πέντε φορές και πέντε φορές να έχει άλλο νόημα. Το ίδιο σκηνικό να σχολιάσει πέντε φορές. Θα βγάλεις άλλο συμπέρασμα κάθε φορά. Και πραγματικά ήταν τόσο ξεκάθαρο αυτό που είπε. Και δεν ήμουνα, δηλαδή αν δεν ήταν τώρα η... Πώς το λένε, και τα κορίτσια μπροστά, θα είχα βγει τρελή. Δεν είναι κακιά κοπέλα, δεν ξέρω αν είναι λόγω γλώσσας. Άλλα πράγματα μας λέει εμάς στο ξενοδοχείο και όταν τη ρωτάς εσύ λέει κάτι άλλο. Και είναι από την πρώτη μέρα. Και λέγαμε, οκ, okay, δεν την ξέρουμε καλά, δεν έχουμε μάθει το χαρακτήρα της, αλλά γίνεται συνέχεια. Δεν το κάνει με κακία. Αλλά τι να κάνουμε εμείς πάντα. Και δεν μου αρέσει που τη βλέπω έτσι. Γιατί έχουμε στιγμές που γελάμε. Έχουμε στιγμές που γελάμε, έχουμε στιγμές που περνάμε ωραία. Ωραία. Μπορείς να μου πεις από πού έχει ξεκινήσει, ποια χρονική περίοδο εσύ θεωρείς ότι έχεις δει αυτή τη διαφορά? Από την αρχή. Από την αρχή που ήρθατε εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Δηλαδή από όταν τη γνωρίσαμε. Απλά τις πρώτες μέρες αφήναμε παραπάνω χρόνο. Αλλά εμείς αλλιώς είχαμε το σκηνικό με τα ονομαστάσει στα αυτιά μας, έξω από το γύρισμα. Αλλιώς το ακούσαμε μέσα. Αλλιώς είχαμε, επειδή βιώσαμε τον σε εισαγωγικά χωρισμό με το Δήμο στο ξενοδοχείο, μας άκουγε όλο το ξενοδοχείο. Δηλαδή. Όταν... Και από μένα είναι χ, και τέτοιον άντρα δεν θέλω εγώ να ξαναδώ μπροστά μου, και με τέτοια συμπεριφορά, και τι είναι αυτά τα πράγματα. Που... Και εδώ ερχόταν, το οποίο το καταλαβαίνω όμως, αυτό είναι θέμα άμυνας. Αμα όχι, αν πονάει κάποιος... Εννοείται. Όταν πονάει κάποιος και δεν είναι καλά, θα το δείξει με άλλη ένταση σπίτι του και με άλλη ένταση μπροστά σου στο δημοσίο. Ανάλογα τον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος εδώ να έδειχνε ακόμη περισσότερα. Μπορεί και είναι και θέμα εγωισμού να μην σε δει ο άλλος που σε χωρίζει, ότι είσαι στα πατώματα, να φανείς ότι είσαι έτσι. Ναι. Το οποίο το καταλαβαίνω. Απλά όταν έγινε αυτό το σκηνικό. Ήτανε στο καμαρίνι εδώ πριν φύγουμε για το ξενοδοχείο. Είπε ακριβώς τα λόγια που μεταφέραμε, ακριβώς. Και της λέω, να ξέρεις, εγώ αυτό θα το πω στο Δήμο. Και μου λέει, εντάξει, πες το. Ναι. Η φράση ήτανε ξεκάθαρη. Και την ίδια φράση μετέφερα. Δηλαδή, πες μου ξανά. Ότι ο Δήμος της είπε ότι εσύ Μαρκέλα μου, αν ήμασταν στην έξω ζωή, μου κάνεις... Και θα ήμασταν το τέλειο ζευγάρι, θα περνάμε τέλειο. Εσύ στην έξω ζωή, ότι εγώ του κάνω στην έξω. Ο Δήμος μου είπε ότι εγώ του κάνω για την έξω ζωή, δεν του κάνω για το παιχνίδι, όπως του κάνει η Νίκη. Αυτή ήταν η φράση. Τελεία. Και έχω μείνει εγώ, ξεκινάω με ένταση εγώ και να λέω. Α, τον τάδε που θα χρησιμοποιήσει εμένα και ποιος νομίζει μπροστά ότι... στη Μαρκέλα. Μπροστά στη Μαρκέλα και λέω ποιος νομίζει ότι είναι ο Δήμος. Που θα πιάσει εμένα κορόιδο και εγώ κορόιδο δεν θα γίνω για κανέναν και δεν θα είμαι εγώ το εισιτήριο του Δήμου για να παραμείνει. Και εκεί πέρα δεν με έκοψε κάποιος, δεν με έκοψε η Μαρκέλα να μου πει «Αγάπη, δεν το πω Δήμος, είναι δικό μου συμπέρασμα. Ο Δήμος μπορεί άλλο πράγμα να εννοούσε, μην το δένεις κόμπο». Κατάλαβες, με άφησε να μείνω με αυτή την εντύπωση, η οποία ήταν ξεκάθαρη εντύπωση. Και γύρισα στο δωμάτιο πάρα πολύ στεναχωρημένη και έλεγα στη Σοφία που μένουμε και μαζί και στη Γλυκερία, δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω με το Δήμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσω καμία ευκαιρία και δεν θα με πιάσει με ένα κορόιδο κανείς. Και η Σοφία είναι αυτή που μου άλλαξε τη γνώμη και μου έλεγε, ρε Συνίκη, οκ, καταλαβαίνω ότι πιστεύεσαι τη Μαρκέλα, αλλά μίλα με το Δήμο. Εφόσον έχεις πει και στη Μαρκέλα ότι θα το πεις στο Δήμο, πες του το. Και αυτό έκανα. Δύναμη. Κωνσταντίνα έχει πάει. Έλα, δύναμη, όλα καλά. Δύναμη. Κάτσε. Τη βάλαμε στα πολύ βαθιά. Τα εξήγησα, τώρα. Τα εξήγησα κι εγώ στα κορίτσια, ήρεμα. Όλα καλά, προχωράμε. Ήρεμα, απλά είναι back to back κιόλας, είναι λογικό. Δεν κλαίνε οι γυναίκες, μόνο οι άντρες κλαίνε. Νίκο, δεν μπορεί! Και τώρα το φιλάρι. Τι σου είπαν για τα δώρα άλλο? Λέμε τώρα τίποτα, για τα ευχαριστούμε δώρα. Πάρα πολύ. Είπαν, λέει, θα σου το αποδώσουμε. Όχι, λέω, παιδιά, εγώ το έκανα μέσα από την καρδιά μου. Αλήθεια το έκανα μέσα από την καρδιά μου. Χάρηκα πάρα πολύ.
Και μόλις τους είδα που με αγκάλιασαν και ευχαριστώ, εγώ πήρα διπλή χαρά. Αλήθεια. Και μίλησα και με τον Δημήτρη, γιατί ήταν η τέτοια. Λέω, σε μια φάση ο Αργύρης απλά σηκώνεται και φεύγει, ενώ ήταν δίπλα στην κοπέλα. Και δεν έπαιρνε καν θέση. Και λέει, άσε τώρα, είναι η ώρα του. Και λέω, τι, η δραματική ώρα, δράμα, ώρα μηδέν, ξέρω εγώ. Και λέει, ναι. Και εγώ πάω να του πω κάτι. Η ώρα του. Η ώρα Αργύρης. Ώρα δραματική. Ώρα δραματική. Γενικά έχει γίνει μια. Δεν θέλω να το πω. Πες το. Για να μην έχει λάθος άποψη. Γιατί μπορεί όντως να είναι πολύ καλό παιδί απέναντί της. Κατάλαβες. Ποιος. Τώρα δεν κατάλαβα. Για την παρεξήγηση που έγινε ανάμεσα. Παρεξήγηση. Για τα πολύ ξεκάθαρα πράγματα. Για τον Αργύρη. Ναι. Και δεν θέλω να το πω. Γιατί. Να τα δει τα επεισόδια. Γιατί. Για να μην την κάνει. Εγώ πάω να μην την κάνει. Δεν θέλω να την κάνω να έχει κακή εντύπωση. Να σε επηρεάσω κάπως αρνητικά. Γιατί. Μπορεί να βγάλει πολύ καλή. Έλα εδώ. Κάτσε εδώ. Μπορεί να βγάλει. Δεν θέλω να χαλάσω την εικόνα έτσι να κάθομαι. Έλα εδώ. Ας την ηρεμήσει. Ναι. Μπορεί να βγάλει κάτι πολύ θετικό στην Κωνσταντίνα. Ναι, ναι, ναι. Μην την επηρεάσουμε. Αυτό απλά είναι κάτι κακό. Δεν, όχι, δεν είναι. Δεν είναι όμως κάτι που μπορεί, ας πούμε, σε σένα να πάει διαφορετικά. Ναι. Είναι λίγο δραματικός. Γκρινιάρης. Είναι πολύ γκρινιάρης. Αυτό θα πω μόνο. Για να δεν θέλω. Τώρα γενικά θα γνωρίσει. Ωραία, γνώρισε. Θέλω να έχεις δικιά σου άποψη. Δεν θέλω να πω κάτι και μετά να πεις, αχ, ναι, αλλά έκανε αυτό στη σωτηρία. Όχι. Τι σου είπε ο Δήμος όταν έγινε αυτό? Ότι εγώ δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Με κοίταξε στα μάτια μου, λέει, δεν το έχω πει. Και του λέω, ρε, εγώ από εδώ και πέρα σε πιστεύω. Και θα ενεργήσω, από εδώ και πέρα θα είναι σαν να μην το έχω ακούσει ποτέ. Και τι, θα μου πεις, τι κέρδισες με αυτό? Κέρδισα το ότι ο Δήμος με κοίταξε στα μάτια και μου είπε ότι δεν το έκανα. Αν το έχει κάνει, αν όντως με προσεγγίζει, θα φανεί. Και μετά θα έχω να του πω ότι, ξέρεις κάτι, είσαι γελίος, γιατί με κοίταξε στα μάτια, μου παραδέχτηκες ότι δεν το είπες ποτέ και οι πράξεις σου δείχνουν ότι είμαι κορόιδο. Αλλά ήταν ο τρόπος μου να με προστατεύσω, ότι αν έρχεσαι με αυτό το mood, δεν μασάω. Δεν είμαι καμιά χαζή που θα μπορέσει να παίξεις μαζί μου. Αυτό. Εσένα σε ενδιαφέρει ο Δήμος? Ναι. Ναι, μέχρι τώρα από τα χωριά με ενδιαφέρει ο Δήμος. Αν ήταν για άλλο χώρο, μπορεί και να μην με ένοιαζε καν. Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά που συμβαίνουν να συμβαίνουν και γιατί η Μαρκέλα είχε αυτή τη σχέση με το Δήμο και αυτό να έχει πυροδοτήσει και αυτές τις εντάσεις? Δεν νομίζω ότι η ένταση δημιουργείται από αυτό. Γιατί αρχικά εγώ δεν ξέρω καν πού θα βγει. Μπορεί να μην γίνουμε καν, δεν το ξέρω καν. Απλά εγώ το να ξεκινάω να γνωρίζω κάποιον προκατειλημμένη δεν έχει νόημα. Εγώ λέω για τη Μαρκέλα και αυτό που συμβαίνει, ναι, ανάμεσα σε εσένα και εκείνη, αν έχει επηρεάσει εσένα, αν τη βλέπεις διαφορετικά. Εγώ δεν τη βλέπω διαφορετικά. Δεν τη βλέπω διαφορετικά. Απλά έχει χαστεί, βασικά έχει χάσει την εμπιστοσύνη μου. Είναι πάρα πολύ καλή στην παρέα. Απλά επειδή έχει γίνει πολλές φορές το να ακούσουμε ένα πράγμα και μετά να το ακούσουμε από το στόμα της με 5 διαφορετικές εκδοχές και επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια από τις 5 ισχύει, δεν θα έχουν ίδια βαρύτητα τα λόγια της. Αισθάνεσαι σαν να μην ταιριάζετε, δηλαδή. Σίγουρα. Αλλά το ότι δεν ταιριάζουμε δεν σημαίνει. Εγώ μπορώ να κάνω παρέα με τους πάντες, μπορώ να κάνω παρέα με τον Νίκο. Δεν ταιριάζουμε, αλλά στην παρέα, στο να πω 10 βλακίες, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε, μου κάνουν όλοι οι άνθρωποι εμένα. Και η Μαρκέλα μου κάνει. Δεν είναι κακιά. Επειδή είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί της, είναι ένας πολύ στεναχωρημένος άνθρωπος αυτή τη στιγμή η Μαρκέλα. Και από τα πράγματα που σας είπε και η Σωτηρία, ότι. Ούτε μπορεί σωτηρία, να μην τη βλέπετε. Δηλαδή και η Σωτηρία έχει θέμα με το ότι η Μαρκέλα είναι έντονη. Απλά άμα το πει, νιώθει ότι θα είναι η Μαρκέλα εναντίον 5. Και προσπαθεί η Σωτηρία να κρατήσει αυτή την ισορροπία. Αλλά ούτε η Σωτηρία συμφωνεί. Γιατί στεναχωρήθηκε τόσο πολύ η Μαρκέλα για την ψήφο της Γλυκερίας? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Και άμα μου επιτρέπεις και δεν θα ήθελα να βγει παρά έξω, εμένα με μετά πήγε και ζήτησε τα ρέστα από τη Γλυκερία. Off camera. Αλλά η Γλυκερία αυτό δεν θέλει να το πει. Γι' αυτό δεν το έχω αναφέρει μέσα. Η Γλυκερία εμένα ήρθε πολύ στεναχωρημένη στο δωμάτιο και μας είπε ότι κορίτσια, ήρθε και μου ζήτησε τα ρέστα. Είμαστε σε ένα παιχνίδι. Η Γλυκερία έμενε μαζί με την Ειρήνη.
ήταν το φυσικό, το ότι αν έπρεπε να διαλέξει κάποια, θα έπρεπε να διαλέξει την Ειρήνη, που μένουν και μαζί στο και που σαν τιμή προς την Ειρήνη. Και το, να το κάνεις μπροστά σε όλους, να την κάνεις τη Γλυκερία να νιώσει άσχημα, που είναι το πιο γλυκό πλάσμα. Και να γυρνάς στο ξενοδοχείο, να μπαίνεις στο δωμάτιο. Ήτανε πάντως αυτό που σας είπα και μπροστά σε όλους εκεί, ότι ήταν πραγματικά πολύ ταραγμένη. Και αυτό δεν είναι, ναι, δεν ανταλλάσσω πληροφορίες ή κάτι εμείς, τέτοιο. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις, αυτά σας τα λέω και μπροστά, ναι, εκεί. Ναι, μα την είδαμε. Απλά κανείς δεν μπορέσε να το καταλάβει. Ούτε η Γλυκερία το κατάλαβε. Και γύρισε και μας είπε, παιδιά, τι ήταν αυτό. Γιατί πάγωσε τόσο, αυτό ήταν δεδομένο. Και μετά δεν είναι ότι απλά το προσπέρασε. Πήγε και τη ζήτησε, ναι, τα ρέστα για την ψήφα. Okay. Πες μου τώρα, γιατί με ενδιαφέρει και πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, για όλους σας. Πες μου εσύ πώς αισθάνεσαι. Αισθάνομαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι αν δεν ήταν τα κορίτσια να με υποστηρίξουν, τώρα θα φαινόμουν εγώ ότι στοχοποιώ έναν άνθρωπο και θα φαινόμουν τρελή, κακιά, δηλαδή όλα αυτά που όντως δεν είμαι. Τώρα δεν θα μιλάω καλύτερα γενικά, όχι μαζί σου, αλλά γενικά. Όχι, όχι, δεν θα, δεν. Και εκτός την κάμερα τώρα να μου πούνε ότι είμαι αντιπρόσωπη, ότι έχω πει κάτι, είναι παράδεκτο πράγμα. Χτύπησα και κάπου, άσχημα. Δεν πας καλά. Δεν είμαι καλά. Μέρες. Και αντί να με καταλάβουν τα κορίτσια, πάνε και με, πώς να σου πω, με σπρώχνουν και χειρότερα, στο χειρότερο. Σε πιέζουν. Βλέπανε ότι έγινε με τον Δήμο. Οκ, okay, Δήμος δεν φταίει. Είπε, εγώ είπα ότι τον έχουμε όλα καλά. Και λένε, έκλαψες εσύ στο ξενοδοχείο. Ναι, δεν θέλεις να εκφραστείς. Είναι λογικό, αυτό είπα. Δεν θέλει να εκφραστεί. Δηλαδή, ναι. Δεν θες να εκφραστείς. Είναι λογικό. Μου είπε, μην μάθω ότι σε συναχώρησα. Και του είπα, ναι, οκ. Okay. Δεν θέλω να το ξέρεις. Δεν θέλεις να το δείξεις. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Είμαι έτσι. Δεν θέλω όμως. Ναι, το ξέρω. Αυτές όμως το είδανε και ξέρουνε. Και μετά εμψυχρό με ψηφίζουν. Επειδή είσαι πιο απότομη, κατάλαβες, off camera, είσαι πιο απότομη, ξέρεις πιο έτσι, πιο τα λες. Και εδώ πέρα είσαι πιο μαζεμένη. Αλλά αυτό είναι επειδή είναι ο χαρακτήρας σου. Έτσι είναι. Και ουσιαστικά θέλουν να είσαι και εδώ έτσι. Yeah. Αλλά εσύ δεν θέλεις να το κάνεις αυτό. Αυτό δεν θέλεις. Εγώ και εκεί και δεν λογικό. Θέλω να κάνω. Έρχομαι στο σπίτι και μου έρχομαι στο σπίτι και ξεσπάω, πώς ναι, θα σου πω. Είμαστε εδώ. Άνθρωποι είμαστε. Με έχουν πνίξει, δεν αναπνέω πλέον, καταλαβαίνεις. Άνθρωποι είμαστε. Σε σχέση τώρα με αυτό, με την ιστορία που αρχίζει, νομίζω σιγά σιγά ή και όχι πια πολύ σιγά να δημιουργείται. Πώς αισθάνεσαι, είσαι ικανοποιημένη με το Δήμο? Ξεκινάει πολύ άσχημα. Ξεκινάει πολύ περίεργα βασικά, όχι άσχημα. Και έχω κλονισμένη εμπιστοσύνη από παντού. Και εμένα με στεναχωρεί αυτό το ότι δεν μπορώ να ξεκινήσω κάτι στρωμένο με ροδοπέταλα και ξεκινάει με βράχια. Σκέφτηκες όμως όντως ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή να θέλει κάποιος να σε εκμεταλλευτεί γιατί έχεις ανθρώπους που σε ακολουθούν, γιατί είσαι δυνατή στα social, γιατί τέλος πάντων έχεις ακολούθους και όλα αυτά. Επειδή μου έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, να με χρησιμοποιήσει κάποιος. Ερωτικά. Ναι. Να έχει βάλει στοίχημα ότι... Δεν καταλαβαίνω. Ρε παιδί μου, αυτή θα τη ρίξω. Στοίχημα με την παρέα του. Ότι εγώ αυτή θα τη ρίξω. Και έπεσα εγώ στην παγίδα, γιατί όταν ήρθε αυτός με προσέγγισε, εμένα μου άρεσε και έπεσα. Και με το που έγινε αυτό, άρχισαν τα γέλια. Ότι τα κατάφερα, είμαι μάγκες. Μετά δεν μου ξαναμίλησε ποτέ. Τι? Ναι. Τι? Ναι. Οπότε έχω πάρα πολλές άμυνες σε αυτό. Και δεν το πιστεύω μικρή, αυτό το πράγμα. Και σε πολύ μικρή ηλικία. Και οπότε το έχω πάρα πολύ. Και όταν ξεκίνησαν τα social, με έχουν προσεγγίσει και άντρες και γυναίκες μόνο και μόνο από αυτό. Με έχουν προσεγγίσει κοπέλες για να ανέβουν στο social. Και πραγματικά είναι μια μπούρδα τα social. Είναι μια μπούρδα. Έχουν συμβεί από το πουθενά και πραγματικά δεν θεωρώ ότι είμαι κάποια. Επειδή ναι, κάνω κάποια αστεία βιντεάκια. Οκ, okay, αυτά, αλλά... άστα τα social, εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Ναι, με ενδιαφέρει, ναι, ότι έχεις περάσει κάτι τέτοιο. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και... στο λέω αλήθεια. Και ναι, εντάξει, δεν πειράζει, γιατί με έχει σκληρύνει και πραγματικά δεν έχει... από τότε δεν έχω ξαναπέσει ποτέ σε παγίδα, ας πούμε, αλλά τους περνάω όλους από κόσκινο. Έχει καιρό που έχει συμβεί, ναι, αυτό. Ναι, ήμουν σε μικρή ηλικία, ήμουν γύρω στα 17.
Δηλαδή, πόσα χρόνια έχει αυτό, συγγνώμη? 5, 8, 9 χρόνια. Και το λιγότερο. Τόσο πολλά χρόνια αυτό σε έχει κάνει. Κοίτα, άμα γινόταν πέρσι στα 24, μπορεί και να μου πέρναγε. Αλλά επειδή έγινε σε πολύ μικρή ηλικία, έχω ξαναπεί από τότε ότι δεν θα είμαι η χαζή. Δεν θα ξανά είμαι το θύμα, πουθενά. Νομίζω ότι αυτά, αλήθεια στο λέω, είναι ιστορίες που βλέπουμε σε ταινίες ή σύριαλ με εφήβους. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι γίνεται αυτό. Γενικά τα παιδιά τον τελευταίο καιρό έχουν σαλέψει, αγόρια κορίτσια και δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Γι' αυτό είμαι και μόνη μου και είχα μία σχέση μεγάλη. Και αυτό που είχα βρει στη σχέση μου είναι ότι τον εμπιστευόμουν με κλειστά τα μάτια. Κοιμόμουν κάθε βράδυ ήσυχη. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερή με αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου, γιατί όντως δεν τον αμφισβήτησα ποτέ. Ποτέ. Και αυτό θέλω από μία σχέση. Να κοιμάμαι ήσυχη. Φυσικά. Και αυτό θέλω και από τις φιλίες μου. Γι' αυτό είμαι πιο τέτοια. Οπότε, έχοντας αυτά τα πράγματα περάσει και στο μυαλό σου, γι' αυτό και σου χτύπησε ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι με το Δήμο αυτή τη στιγμή, με αυτό που έγινε. Ναι. Ναι. Όμως, αυτός είδες ότι αρνήθηκε όλη αυτή την εμπλοκή σε μια τέτοια κατάσταση. Οπότε, εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι ok να προσπαθήσεις. Ναι, απλά έτσι και λες θα το προσπαθήσω αργά και σταθερά, να δούμε πώς θα βγει. Και άμα μετά από όλα αυτά επαληθευτεί ότι όντως ισχύει, μετά δεν ξέρω πώς θα μπορεί να βγει έξω. Δεν θα μπορεί να με ξανακοιτάξει, καταλαβες, με αυτή την έννοια. Και είναι ουσιαστικά η ασφάλειά μου το ότι του το λέω. Γιατί μετά, πώς ένας άνθρωπος θα σε κοιτάξει τα μάτια και θα σου κάνει βλακεία. Είναι, ο ίδιος βέβαια είπε ευθαρσός μπροστά σε όλους ότι μιλάτε με τα μάτια, ότι επικοινωνείτε με πάρα πολλούς τρόπους, ναι, ότι ταιριάζετε σε πάρα πολλά πράγματα. Άμα δεν ένιωθα ότι ταιριάζουμε, πραγματικά μπορεί να μην ασχολιόμουν να κάνω. Δηλαδή, άμα το έλεγε κάποιο αγόρι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου, είμαι κάποιος, okay. Τώρα που όντως νιώθω κάποια χημεία, άμα αυτή η χημεία και αυτά τα λόγια είναι ψεύτικα, θα πάθω σοκ, θα πάθω εγκεφαλικό. Άρα θέλω να πω, το αισθάνεσαι κι εσύ αυτό? Ναι, όμως. Γιατί γελάμε. Εσύ από πότε το αισθάνεστε αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εσύ από την προηγούμενη εβδομάδα σίγουρα που ήθελα να τον πάρεις μαζί σου στο γιο. Γενικά, αλλά... το συζητήσα από την πρώτη μέρα, τον ξεχώρισα. Όχι από θέμα εμφάνισης, γούστου κτλ. Με αυτά που έλεγε. Έλεγα, οπ, μπράβο του, πολύ σωστός. Και μετά από λίγο, και όταν μιλήσαμε μια-δύο φορές, το ότι γελάσαμε, το ότι έβλεπα αστεία. Και π.χ. ο Αργύρης. Πήκε μία μέρα και μου λέει τα μαλλιά σου είναι χάλια. Mm-hmm. Και εγώ το απάντησα, ευχαριστώ πάρα πολύ, και γέλασα και το πήρα στην πλάκα. Ότι καταλαβαίνουν τα γόρια ότι ό,τι και να μου πούν, εγώ είμαι πολύ ανοιχτή στο χιούμορ, ό,τι και να μου πεις. Εκτός και αν είναι ο Γιώργος. Πάμε στο σπίτι των κοριτσιών, έλα. Ναι, ο Γιώργος σίγουρα. Πάμε να μιλήσουμε, μήπως. Πάμε να μιλήσουμε. Γιατί είναι υποχρεωτικό τώρα. Δεν είναι και υποχρεωτικό. Και να μην θέλεις, δεν γίνεται. Και να μην θέλεις, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε. Τι εννοείς? Μπορεί να μην θέλεις να μου μιλάς και το καταλαβαίνω. Αλλά δεν γίνεται τώρα να μην μιλήσουμε. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα κάποια. Αυτό που τώρα που τέτοιο, πώς το λένε, έφευγες, πριν λίγο ήσουν εδώ. Ναι, ήμουν εδώ και φώναζα επίτηδες. Επειδή άκουσα ότι δεν σε φώναξα εκεί, φώναζα επίτηδες, μπας και με ακούσεις για να έρθεις εκεί. Δεν άκουσα, συγγνώμη, αλήθεια. Τι μιλάω με τον Δόξα, όχι, αλήθεια. Δεν... Απλά όχι ότι εγώ δεν ήθελα να έρθεις εκεί. Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να σε ευχαριστώ εκεί, πάρα να πολύ σαν άνθρωπο. Σε ευχαριστώ. Πραγματικά δεν σε ευχαριστώ. Δεν είχα λόγο να μην έρθεις εκεί, γιατί υπόθηκαν πράγματα που δεν τα έχω πει εγώ ποτέ. Μπράβο. Τέλος πάντων. Έγινε. Τώρα εγώ παρατούμε όντως, γιατί γίνονται πολλές παραξηγήσεις και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και συμφέρον από τις άλλες παίχτριες που πραγματικά τώρα ξαφνικά που αρχίζει και γίνεται γαλά που ψηφίζουμε κλπ. Να τα πούμε, επειδή είδα αλλάζει... ένα απόσπασμα, να σου κάνω μια ερώτηση. Το είπες ότι αυτό που ανέφερες, ότι το έχω πει εγώ. Αυτό πάω, μπορώ να πω. Έχω δει ένα απόσπασμα για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Μας έχουν δείξει από τους άλλους σπίτι όταν συζητούσατε μεταξύ σας και με την Κατερίνα. Ναι, κάτσαμε εδώ εμείς
και μου είπες, αυτό έχω μεταφέρει και στα κορίτσια, γιατί με ρωτήσανε. Είπες εσύ ότι μπορεί, αν θα είχαμε γνωριστεί εμείς σε ακανονική ζωή ή να πετύχουμε ένα τον άλλον, θα ήταν αλλιώς, μπορεί να ήμασταν και για πάντα μαζί. Και το είπες έτσι για... Αυτό έδειξε και όλους και την έκφρασή σου, του πρόσωπου. Και επίσης, εδώ όμως, σε αυτές τις συνθήκες, δεν κάνουμε, δεν ταιριάζουμε. Δεν ταιριάζουμε. Η Νίκη που κολλάει. Αυτό. Είπα εγώ κάτι για την Νίκη. Αυτό. Μετά λέω, εγώ συνεχίζω, εγώ, εσύ είπες αυτό. Συνεχίζουμε εμείς με τα κορίτσια και λέω, μπορεί, του ταιριάζει, είναι δικό μου, εγώ μετά σχολιάζω, πώς να σου πω. Και λέω, μπορεί, του ταιριάζει καλύτερα η Νίκη. Αυτό είπα, βρε παιδιά.